Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Βασίλης Πανούλης ως νέος προπονητής στην Εθνική Ελλάδος δεν μπορώ παρά να το ευχηθώ εγώ προσωπικά εδώ από το κανάλι καλή επιτυχία στην πορεία του πραγματικά από καρδιάς μακάρι να πετύχει το έργο του δηλαδή μετάλλια αλλά και γιατί όχι και τρόπεα Εξάλλου από ό,τι μαθαίνω, ήδη έχει μιλήσει με 11 ή 12 παίχτε, Έλληνε διεθνεί, και είναι ο μόνο ο οποίο μπορεί να πείσει το Γιάννη, τον Αντετοκούνμπο, να επιστρέψει. Και φυσικά να ενισχύσει, να βοηθήσει την ομάδα. Άσε που ο ίδιο ω παίχτη βοήθησε και εκείνο την ομάδα, την εθνική δηλαδή, με 146 συμμετοχέ, έχοντα στο παλμαρέ του ένα χρυσό το 5 ένα χάλκινο το 9, αυτά σε Eurobasket, όπως και ένα σημαίνιο στο παγκόσμιο του 6. Τα θυμόμαστε εξάλλου. Εσύ τι λες, θα πετύχεις το έργο του ο Βασίλης ο Σπανούλης. ναι ή όχι και γιατί. Επίσης, λες να γίνει, μελλοντικά το τονίζω, ο διάδοχος του Γιώργου του Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αναμένω από κάτω τα σχόλιά σας, τα φώτα σας και τα υπόλοιπα εννοείται κλασικά, καθημερινά, και από το δεύτερο κανάλι, αυτό εδώ δηλαδή, RSP, αλλά και από το πρώτο, με ακόμη μεγαλύτερες σε διάρκεια εκπομπές. Ευχαριστώ και τον Πρωτέρον για όλα, στήριξε τα πάντα, ακρόαση, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!